Ξεκλειδώστε την πόρτα της ζωής που επιθυμείτε. Είναι το μότο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο και έχει στο επίκεντρο τη γυναική επιχειρηματικότητα, βάζοντας στόχο την ενίσχυση της γυναικείας θέσης σε αυτόν τον τομέα. Ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και η start-upper Χριστίνα Τρυποδιανάκη κάλεσαν στην εκδήλωση με θέμα «Γυναίκα και επιχειρηματικότητα, η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, ο ρόλος της στην επιχειρηματικότητα». Δεν είναι μόνο στα οικιακά, αλλά πρέπει να είναι στα κοινά, πρέπει να είναι στην επιχειρηματικότητα, πρέπει να αναδειχθεί και θεωρούμε ότι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά δεν πρέπει να αναφερόμαστε μόνο σε θέματα τα οποία είναι γενικότερης πολιτικής, αλλά πρέπει να τα εξειδικεύουμε και πραγματικά να αναδεικνύουμε το ρόλο και της γυναίκας. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και η ενίσχυση των γυναικών στον κύκλο της επιχειρηματικότητας, καθώς και η δημιουργία νέων πρωτοβουλειών στην πόλη του Ρεθύμνου, ενώ ανάμεσα στις ομιλήτριες ήταν και η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την τοπική όσο και την δημόσια συζήτηση. Η διοργάνωση πέρασε θετικά μηνύματα στον αδράτοντα ευκαιριών επιχειρηματικότητας οι ενδιαφερόμενοι παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ρισκάροντας και πιστεύοντας στους στόχους τους. Κάθε αρχή και δύσκολη. Το θέμα είναι να μπορούμε να παίρνουμε το ρίσκο, να έχουμε πίστη στον εαυτό μας, να έχουμε μια θετική νοητική στάση απέναντι στα πράγματα και να αρχίσουμε να πραγματώνουμε τους στόχους και τις προσδοκίες μας. Αν αντιστρέψουμε το κίνητρο και το δούμε θετικά και δούμε τη δημιουργική πλευρά του νομίσματος, τότε σίγουρα υπάρχει χώρος και χρόνος για όλα τα όνειρα και τους στόχους είτε γυναικών, είτε ανδρών, είτε νέων. Την εκδήλωση ζέστανταν με παραδοσιακό τρόπο τα πυρίχια δρόμενα. Γυναίκα του Πρωθυπουργού σε λίγους μήνες θα είσαι. Κι όμως εσύ αγωνίζεσαι, μπορείς να το καυκάσεις.